προπονητής. 5 παιχνίδια, 5 νίκες, 1 ισοπαλία, έβαλα 10 γκολ, πέρασα Champions League, οικονομήσαν τα εκατομμύρια και με κυνηγούσαν οι όλοι, ας πούμε. Τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ας είναι, γι' αυτό λέω, παιδιά, έχουμε, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, δηλαδή, δουλεύεις και δεν έχεις το momentum να απολαύσεις κάτι, καταλάβεις, δηλαδή, και εκεί που πετυχαίνεις κάτι, και εκεί, ας πούμε, υπάρχει ανθρώπους που, ας πούμε, μπορεί να τα μηδενίζουν τα πάντα, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, ξέρεις, κάνουμε μια δουλειά, ας πούμε, δεν σου δίνουν την δυνατότητα οι άνθρωποι να ευχαριστηθείς, κατάλαβες. Υπάρχει και αυτό, είμαι έτοιμος για αυτό, αλλά, εντάξει, προτιμώ να είμαι σε αυτή την κατάσταση παρά, ας πούμε, να κάθομαι στο σπίτι και να ξέρεις τι να κάνει, να καπνίζει το πουρο, να πιεις ένα κρασί, κόκκινο κρασί και να περνάει. Δεν μπορείς, ας πούμε, ειδικά που είσαι στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, ας πούμε, να φύγεις έτσι εύκολο από ποδόσφαιρο. Υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε, αυτή είναι. Το μετάνιωσες αυτό το πέρασμα, το Ολυμπιακό που αναφέρθηκες πριν. Μετάνιωσα, τι, ξέρεις, ήτανε, εγώ νομίζω ότι ξέρεις τι είναι το, ξέρεις, να πετύχεις κάτι, λέει, ξέρεις, θα ήξερα ότι θα υπήρχε αντίδραση. Αλλά λέω ότι εντάξει, είχα από το Champions League, να περάσουμε Champions League και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δεν υπήρχε, αυτό ήταν, ήμουν καταδικασμένος από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί. Αυτό ήταν. Δηλαδή η σκέψη μου ήταν αυτό, λέω ότι εντάξει, ξέρω ότι θα υπήρχε αντίδραση, αλλά να πάω εκεί να περάσω Champions League θα πηγαίνω μετά ομαλά. Αλλά είναι αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και σημαντικό, τι να πω, παιδιά. Ήταν να παίξουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάει και Αθήνα και αναβλήθηκε το παιχνίδι. Και μετά έγινε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πάμε και έφυγε. Δηλαδή ήταν να πάω να παίξουμε με την ΑΚΜΑΡ και πριν το παιχνίδι έφυγαμε, μετά το Καβάλα. Έβλεπα εκεί κάτι παίχτες και τρέχανε, τα μάτια τους ήταν εδώ, στην Καβάλα. Έλεγαν και μετά κάτι. Πάντως. Ακούσαμε μετά και κάτι πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Η ΑΕΚ που αγωνίστηκες πάντως είχε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να μην έχει γκρίνια, να είναι αποδεκτή από όλους. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι μπορείς αυτή η ΑΕΚ που θα χτίσεις να τη βάλει σιγά σιγά σε τέτοιες βάσεις? Εντάξει, δεν ήταν και τότε ολαρόντινα, δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, είχε γκρίνια. Είχαμε και, μέναμε και στο αποδυτήρια ώρες, ας πούμε, να βγούμε από το, πώς θα λένε τώρα. Εντάξει, τι να σου πω, ξέρεις, δυστυχώς στην Ελλάδα όλα είναι υπερβολικά, ξέρεις, και χαρά και λύπη και πίεση και τα πάντα, ας πούμε, ξέρεις. Εντάξει, αλλά τώρα τουλάχιστον ξέρεις, μπορεί να πεις ένα καλό είναι ότι είναι μακριά και έρχεται από το γήπεδο. Μακριά είναι και έρχεται από το γήπεδο. Μπορεί να είναι καλό αυτό, ας πούμε. Έχει και ένα καλό το ΑΚΑ. Πάντως, μια και πιάσαμε το συνέστημα, στο μάτς με την κορώνα, άκουσες και πάλι μετά από πολλά χρόνια το όνομά σου από τον κόσμο της ΑΕΚ. Πώς ήταν το συνέστημα αυτό? Ναι, ακούσαμε διάφορα που φωνάζανε πολλά. Ας μείνουμε σε αυτό. Εντάξει, είναι, ξέρεις, ωραίο, ειδικά όταν είσαι ποδοσφαιριστής, ξέρεις. Παιδιά, χίλιες φορές ποδοσφαιριστής παρά προπονητής, χίλιες φορές, εκατομμύρια φορές, ας πούμε. Άλλο πράγμα είναι να είσαι ποδοσφαιριστής και άλλο πράγμα είναι να είσαι προπονητής. Δύσκολη δουλειά, όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρεις, η δουλειά γίνεται πιο δύσκολη και δύσκολη. Διότι, ξέρεις, όταν έπαιζαμε εμείς το ποδόσφαιρο, ξέρεις, για να οικονομήσουμε, να πάρουμε λεφτά, έπρεπε να παίξουμε 10-15 χρόνια. Για να πεις ότι, ας πούμε, έπαιξες 15 χρόνια και έκανες λεφτά και τώρα, ένα χρόνο παίζει ποδοσφαιριστής και είναι εξασφαλισμένος για όλη τη ζωή του, κατάλαβες. Εξαρτάται και τις χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών, διότι δεν φτάνει πια να πάει και να φέρεις ένα πολύ καλό παίχτη. Πρέπει να είναι και χαρακτήρας, να μην φέρεις ένα παίχτη, μπορεί να είναι καλός, αλλά να σου διαλύσει την ομάδα. Να ταιριάζει και στην ομάδα και να μπει και στην ομάδα και να μπορείς να... Γι' αυτό εγώ προτιμώ, πολλές φορές προτιμώ, ας είναι να φέρουν παίχτες που έχουν την όρεξη
να αντίξουν αυτοί, να κερδίσουν κάτι παρά από τους κορασμένους θέσεις που έχουν περάσει τα πάντα, ας πούμε, έχουν οικονομήσει και απλώς Ελλάδα είναι μια ωραία χώρα, ας πούμε, ξέρεις, να πάω να ζήσω εκεί, να περάσω ωραία, ας πούμε, νυχτερινή ζωή και παραλίες και... Φραπεντάκι, είχε και παίχτες που είχαν πεθυμίσει φραπεντάκι και γυρίσαν στην Ελλάδα.